Στο Μεζόν Ντε Λα Σιμί, στη γαλλική πρωτεύουσα, η διεθνή κοινότητα επιχειρεί να γίνει ασπίδα τη πολύπαθη Λιβύη που έπειτα από 10 χρόνια στο απόλυτο χάος προσπαθεί να αρχίσει από το μηδέν. Με θερμές χειραψίες λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ως οικοδεσπότης της διεθνούς διάσκεψης, υποδέχθηκε τους ηγέτες 11 κρατών, μεταξύ των οποίων Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Αίγυπτος, όπως επίσης Κύπρος και Ελλάδα που συμμετέχουν για πρώτη φορά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπροσωπήθηκαν από την Αμερικανίδα Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρόντες επίσης εκπρόσωποι από 20 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οργανισμούς. Mesdames et messieurs, je propose qu'on commence. Voilà. Στο επίκεντρο της διάσκεψης, η επόμενη μέρα στη Λιβύη και η μετάβαση στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Βασικοί στόχοι, η εφαρμογή της συμφωνηθήσας εκεχηρίας, η τήρηση του εμπάρκο πώλησης όπλων και η διασφάλιση της ασφαλούς και ομαλής διεξαγωγής των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών στη χώρα στις 24 Δεκεμβρίου. Κύρια προϋπόθεση γι' αυτό, η εκ των προτέρων αποχώρηση όλων των ξένων μισθοφόρων και στρατευμάτων, ανάμεσα στα οποία και τα τουρκικά, και ή δυνατόν στη βάση χρονοδιαγράμματος. Μέχρι και σήμερα το κείμενο συμπερασμάτων βρισκόταν υπό διαπραγμάτευση και διόλου τυχαία η παρουσία τελικά της Τουρκίας, που επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της μόλις χθες. Ο Τούρκος πρόεδρος, αν και απόν, ως αντίδραση στην παρουσία του Νίκου Αναστασιάδη και του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποφάσισε να στείλει στο Παρίσι τον Υφυπουργό Εξωτερικών Σεντά τον Αλ. Η εκπροσώπηση, έστω και υποβαθμισμένη, κρίθηκε αναγκαία από τον Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί με νύχια και με δόντια να μην μείνει εκτός και να ανατρέψει τις αποφάσεις περί ξένων στρατευμάτων, διασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τα συμφέροντά του στην περιοχή και κυρίως στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.